Καλησπέρα σας από το Ζάπιο. Είναι το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Νομίζω ότι κλείνοντας την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τουλάχιστον από τους διακεκριμένους ομιλητές νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Έχει μεγάλη σημασία να υποβάλλετε και εσείς τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. delphiforum.gr ή στο σελίδα του οικονομικού φόρουμ των Δελφών. Μπορείτε να υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας τα ερωτήματά σας, στα οποία θα απαντήσουν ο κύριος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της NN Ελλάς. Ο Γενικός Διευθυντής της NN Ελλάς. Δεξιά μου είναι ο Χριστόφορος Σαρδελής, ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, και ο Μιλτιάδης Δεκτάριος, ο πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Ο τίτλος της απόψινής συζήτησης, με την οποία επαναλαμβάνω ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα του συνεδρίου των Δελφών, είναι πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα τόσο σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά και σε ό,τι αφορά το σύστημα της ασφάλισης υγείας. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα για μία μικρή τοποθέτηση στον κύριο Κουγιουμουτζή, να μας μεταφέρει κατά την άποψή του τι είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει στη σημερινή εποχή, που έχουμε πάρα πολλά δεδομένα που αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε. Με πρώτο θα έλεγα το τι περιμένουμε να γίνει στο θέμα του, της υγείας. Στο θέμα της... Το συνταξιοδοτικό ίσως. Ναι. Το συνταξιοδοτικό. Πολύ καλά. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή το συνταξιοδοτικό σαν ζήτημα είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την Ελλάδα και είναι ένα πρόβλημα καθαρά ελληνικό. Μπορεί στην Ελλάδα να το βιώνουμε με λίγο πιο έντονο βαθμό, αλλά είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε είναι πάρα πολλοί. Από τη μια μεριά είναι το δημογραφικό, δηλαδή το γεγονός ότι ειδικά στο δυτικό κόσμο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και είναι και σε καλύτερη κατάσταση, έχοντας απέτηση για καλύτερη ποιότητα ζωής στο συνταξιοδοτική περίοδο, είτε το γεγονός της μεγάλης αποκατάστασης των εισοδημάτων κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης που γινόταν στο παρελθόν, είναι μια σειρά από αιτίες που έχουν οδηγήσει όλα τα κράτη του κόσμου, του δυτικού τουλάχιστον που το σύστημα των συντάξεων είναι ευρύ, να αναθεωρήσουν παραμετρικά τις παραμέτρους των συστήματων τους προκειμένου να τα καταστήσουν βιωσιμότερα. Εκείνο πάντως το οποίο ξέχωρα από τις παραμετρικές αλλαγές καθιστά ένα σύστημα συνταξιοδότησης βιώσιμο είναι σίγουρα η καλή εξέλιξη και ανάπτυξη και ευημερία της οικονομίας. Εάν η οικονομία ευημερεί, τα όποια προβλήματα προκύπτουν από τις αλλαγές των παραμέτρων στο σύστημα της συνταξιοδότησης θα είναι λιγότερες οι επιπτώσεις. Εάν η οικονομία δεν ευημερεί, ακόμα και αν έχει ένα ισχυρό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, μια μη ευημερούσα οικονομία θα τα απορροφήσει και θα ξεκινήσει και αυτό το σύστημα να έχει πρόβλημα. Άρα δεν είναι ένα ξεχωριστό, αυτόνομο κομμάτι ξέχωρα από την υπόλοιπη λειτουργία της οικονομίας. Είναι κομμάτι της οικονομίας, επηρεάζεται από την οικονομία. Καλή οικονομία υποστηρίζει συστήματα συντάξεων, κακή οικονομία απομιζά συστήματα συντάξεων. Από τον Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή, τον Γενικό Διευθυντή της NN Ελλάς, να περάσουμε στον Χριστόφορο Σαρδελή, τον Πρόεδρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Κύριε Σαρδελή, η δική σας άποψη στο θέμα αυτό, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να προσελκύσετε περισσότερους ανθρώπους για να ασφαλιστούν, για να διασφαλίσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, πώς μπορείτε να τους προσφέρετε προϊόντα τα οποία ενδεχομένως θα είναι συμβατά και με αυτά που μπορούν να έχουν μέσω του δημόσιου συστήματος απονομής συντάξεων. Κοιτάξτε, ο κ. Κουγιουμτζής αναφέρθηκε στις παραμέτρους του συστήματος ότι πρέπει να βελτιωθούν. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους ασφαλισμένους. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι απλά θέμα marketing και θέμα κινήτρων, αντικινήτρων τα οποία υπάρχουν. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε, όταν μιλάμε για αβεβαιότητες,
κατά την άποψή μου, ακόμα και προβλέψιμα πράγματα γίνονται αβέβαια όταν δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστούν και τα βέβαια. Ας πάρουμε παράδειγμα το δημογραφικό. Ωραία, όλοι ξέρουμε ποια θα είναι η δημογραφική εξέλιξη μέχρι το 2050-60. Υπάρχουν προβλέψεις, δεν μπορεί να τις ανατρέψει κάποιος αυτές. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Έχουμε κάνει, κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι εδώ και 30 χρόνια έχουμε διαρκώς ασφαλιστικούς νόμους και αλλαγές του ασφαλιστικού. Πάντα αφήνουμε ουρές πίσω. Αυτές οι ουρές δημιουργούν νέες αβεβαιότητες. Δεν το λύνουμε ποτέ το θέμα. Δεν το έχουμε βάλει στην πραγματική του διάσταση. Και επειδή ο κύριος Κουζιουμτζής είπε ότι είναι και θέμα οικονομίας και ανάπτυξης, εγώ θα πω το εξής. Η ελληνική οικονομία εδώ και 10 χρόνια έχει από επένδυση. Δηλαδή αυτό ο βασικός μηχανισμός για να αναπτυχθούν τα εισοδήματα και να μπορέσουν ο κόσμος να ανταποκρίνεται στις εισφορές και να αγοράζει επιπλέον ασφάλειες, αυτό έχει υπονομευθεί. Μια πρόσφατη μελέτη που διάβαζα υπολογίζει ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε χάσει περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε πάγιο κεφάλαιο, σε πάγια. Άρα δηλαδή η χώρα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη μοίρα και θέση αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει το μέλλον με όσες αβεβαιότητες και να έχει. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση. Άμα δει κάποιος την σύνθεση του ΑΕΠ, καταλαβαίνει ότι έχουμε χαμηλές επενδύσεις, γύρω στο 12-13% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Οι αποσβέσεις είναι περισσότερες, μεγαλύτερες, άρα δηλαδή απομειώνεται το πάγιο κεφάλαιο της χώρας. Και έχουμε την κατανάλωση κοντά στο 90%. Έχουμε περίπου σοφαρίσει στα θέματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια του εξωτερικού συζυγίου. Άρα, από πού θα επενδύσουμε? Ποιοι πόροι θα πάνε στις επενδύσεις? Θα πάμε να δανειστούμε, όπως παλιότερα δανειζόμασταν αφιδώς από το εξωτερικό και κανείς δεν ξέρει και τι επενδύσεις γίνανε? Θα μείνουμε μόνο στο να προσελκύουμε άμεσες ξένες επενδύσεις? Ή θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κι εμείς μια εθνική αποταμίευση η οποία θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη? Και ο κατεξοχήν κλάδος που κάνει αυτή τη δουλειά είναι ο ασφαλιστικός κλάδος. Είτε δημόσιο είναι το σύστημα, είτε ιδιωτικό είναι. Τα ασφάλιστα τα οποία εισπράττεις θα πρέπει να επενδυθούν κάποια στιγμή. Κατά τη δική μου άποψη, εάν καταφέρουμε να τονώσουμε και την ιδιωτική ασφάλιση, το συνταξιδοτικό, γιατί έχουμε και το θέμα τα υγείας, τα οποία είναι ενδιαφέροντα, με ιδιωτικές κεφαλαιοποιητικό σύστημα στις ιδιωτικές εταιρείες, ο κόσμος στην Ελλάδα θα ενδιαφερθεί περισσότερο για την ανάπτυξη. Εδώ έχουμε μια παράδοση δεκαετιών, όπου το τι θα πάρει στη σύνταξη είναι θέμα διεκδικήσεων, συνδικαλιστικών διεκδικήσεων κτλ. Δεν είναι έτσι. Ούτε καν λάβεις παρά το μη έχοντος. Εάν δεν γίνουν επενδύσεις, εάν δεν υπάρξει προοπτική για την οικονομία, η οποία θα προσθέτει στα κεφάλαια τα οποία έχεις αποταμιεύσει, για να έχεις κάτι μεθαύριο, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αυτά ακούγονται απλά, αλλά δυστυχώς, παρόλες τις μεταρρυθμίσεις, όπως είπα, παραμένουν ακόμα αναπάντητα. Δηλαδή, δεν δίνεται ένα κίνητρο στο να αυξηθεί η εθνική αποταμίευση. Και όλοι θέλουμε να τονώσουμε αμέσως την κατανάλωση, εδώ και τώρα. Από τον Χριστόφορο Σαρδελή, τον πρόεδρο της Εθνικής Ασφαλιστικής και την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πρώτη του τοποθέτηση, θα περάσουμε στον άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο γκουρού στα θέματα της ασφάλισης στην Ελλάδα, πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενός τμήματος που, όπως μου έλεγε νωρίτερα ο Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης, είναι ένα τμήμα που παράγει στελέχη πολύ εξειδικευμένα, τα οποία η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη. Και θα θέλαμε συνολικά την τοποθέτηση του κυρίου Νεκτάριου για τα θέματα του συνταξιοδοτικού, το κορυφαίο αυτό ζήτημα, από την πάσα που πήρε και από τον κύριο Σαρδελή. Το σύστημα συντάξεων και ο σχεδιασμός του είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα στη μεταπολεμική ιστορία όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου ολοκλήρωσαν αυτές τις αλλαγές μέχρι την δεκαετία του 90, αρχίζοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν οι πρώτες που έκαναν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα συντάξεων στη δεκαετία του 70.
Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή μεταρρύθμιση. Το πολιτικό μας σύστημα χρησιμοποιεί το σύστημα συντάξεων για να αντλήσει πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη και αναβάλει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος. Έχουμε τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και παρόλα αυτά τα έσοδα του συστήματος καλύπτουν μόνο το 40 με 45% των δαπανών. Το υπόλοιπο το καλύπτει το δημόσιο με φορολογικά έσοδα. Και επειδή δεν έχουμε και φορολογικά έσοδα, δανειζόμαστε. Στην περίοδο από το 2000 μέχρι το 2018, δανειστήκαμε γύρω στα 250 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα συντάξεων. Και κατά την άποψή μου, είναι ένας από τους 2-3 βασικούς λόγους της πτώχευσης της χώρας. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος, τα έχει συνειδητοποιήσει. Είναι δύσκολα θέματα. Το πολιτικό σύστημα αναβάλει συνεχώς τη λήψη των αποφάσεων. Και το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Πρόταση δική μας, η οποία έχει δημοσιευθεί με λεπτομερή ανάλυση σε μία έκδοση του 2018 από τις εκδόσεις Παπαζήση, είναι ότι πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά 30% οι ασφαλιστικές εισφορές για να μπορέσει και η ελληνική οικονομία να δουλεύει σε ένα επίπεδο ισότιμο με τις άλλες χώρες της Ευρώπης με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε ευθέως και να μειώσουμε την έκταση του διανεμητικού συστήματος, το οποίο είναι το μόνο που λειτουργεί στη χώρα μας, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα δίπλα στο διανεμητικό, με συνολικές εισφορές γύρω στο 20%, που μας καθιστά πλέον ισότιμους με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ρύθμισης είναι ότι οι νέες γενιές θα έχουν ένα ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων γύρω στο 55%. Που και το σημερινό σύστημα αυτό θα αποδώσει για τους νέους οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν μετά το 30, 40, 50%. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι το σημερινό σύστημα που στηρίζεται μόνο στο διανεμητικό μοντέλο χρηματοδότησης θέλει κατ' έτος το 60% των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό να πάει στο διενεκές. Τι λέμε εμείς? Εάν αλλάξει η δομή του συστήματος και γίνει μικρότερο διανεμητικό και ιδρύσουμε από την αρχή ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τότε μετά το 2040 θα μηδενιστεί η ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης του συστήματος συντάξεων και το σύστημα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με τις ασφαλιστικές εισφορές μόνο που θα υπάρχουν. Εκεί χρειάζεται μία μεταβατική περίοδος δύσκολη. Και εκεί είναι που οι πολιτικοί δεν μπορούν να σοβαρευτούν και να επεξεργαστούν τη μεταβατική περίοδο. Τώρα λοιπόν που έχουμε φτάσει στον πάτωμα όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχει υποστεί η χώρα την τελευταία δεκαετία και με την καινούργια εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη του κορονοϊού και την οικονομική καταστροφή που υφίσταται η οικονομία, τώρα έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά από προγράμματα χρηματοδότησης μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα στοχεύσουν, όπως είπε και ο κύριος Αρδελής, κυρίως στην ενίσχυση των επενδύσεων. Τώρα λοιπόν χρειάζεται να σχεδιάσουμε προσεκτικά το σύστημα συντάξεων σε συνδυασμό με τις επενδύσεις και με μια σειρά από επεμβάσεις και σε άλλους τομείς, γιατί πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν σε αυτή τη χώρα και τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, διότι έγινε αυτή η φοβερή αλλαγή που δεν το περίμενε κανένα στην συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι μια εξαιρετικά θετική, ιστορική θα έλεγα, αλλαγή στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει όλες τις προϋποθέσεις να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να το εντάξει μέσα στα μεγάλα 6, 7, 10 θέματα που πρέπει να διοργανωθούν για να φτιάξουμε μια καινούργια χώρα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες να λύσουμε επιτέλους αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα που μας ταλαιπώρησε σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο με πάρα πολύ αποτελεσματικές λύσεις που έχουμε ήδη επεξεργαστεί. Από τις σκληρές, θα έλεγα, διαπιστώσεις που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος, περάσατε αμέσως και σε προτάσεις, αλλά και σε μια αισιόδοξη οπτική για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Από τον Πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον Μιλτιάδη Νεκτάριο, επανέρχομαι στον Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή, τον Γενικό Διευθυντή της NN Ελλάς.
Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, για να πάμε στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, στα θέματα υγείας. Στον τομέα αυτό, πολλοί λένε ότι μια από τις παραδοχές του πρώτου κύματος της κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός είναι η αδιαμφισβήτητη αξία του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολική αυτή η παραδοχή? Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια μεγαλύτερης συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς όφελος τόσο του κρατικού ταμείου για να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και για το καλό των ασφαλισμένων? Η αντίδραση του Δημόσιου Φορέα Υγείας σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο του κοροναϊού, εξέπληξε. Εξέπληξε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά τον κόσμο ολόκληρο. Ένα σύστημα το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι ήταν σε παρακμή, ότι δεν προσέφερε αποτελεσματικές υπηρεσίες, με τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές φορές γραφτεί και εντοπιστεί, καθυστερήσεις, μη αποτελεσματική καθαριότητα, φροντίδα εντός των χώρων, πολλές φορές και πλημελή παροχή υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, ένα σύστημα το οποίο είχε πλέον αρχίσει στα μάτια των Ελλήνων να πέφτει πολύ χαμηλά, έφερε ένα έργο αξιοθαύμαστο. Κέρδισε πάρα πολλούς πόντους εμπιστοσύνης στα μάτια όλου του λαού. Δημιούργησε ένα κεφάλαιο σημαντικότατο, το οποίο πρέπει τώρα πια να το αξιοποιήσει. Πρέπει να μην μείνει μια φωτοβολίδα επιτυχίας αυτή η περίοδος για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά να αποτελέσει ένα άστρο πορείας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας προς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα δυστυχώς προβλέπει πολύ ιδιωτική συμμετοχή. Περισσότερη από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. 40% του κόστους που καταβάλλεται για την υγεία των Ελλήνων καταβάλλεται από ιδιωτικούς πόρους. Και σχεδόν το 90% αυτού, αναφέρθηκε και σε προηγούμενες συζητήσεις, είναι απευθείας από τις τσέπες των ανθρώπων, των ατόμων. Ούτε καν μέσω τρίτων φορέων, όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί προς όφελος των πολιτών. Και καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε σταθερότερη και μονιμότερη βάση πρέπει να απολαμβάνουν από το δημόσιο φορέα οι Έλληνες και να τους κοστίζει λιγότερο. Και δεν χρειάζεται να αυξηθούν τα χρήματα. Τα δαπανόμενα χρήματα να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η καλύτερη οργάνωση. Η οργάνωση νομίζω ήταν αυτή που έκανε και τη διαφορά τώρα σε αυτή την περίοδο. Οργανώθηκαν τα νοσοκομεία, οργανώθηκε το σύστημα για να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη συνθήκη. Με καλύτερη οργάνωση μπορεί να κάνει και να παρέχει θαύματα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι ιδιωτικοί φορείς υγείας, οι οποίοι ο λόγος ύπαρξής τους νομίζω είναι για να προσφέρουν το κάτι παραπάνω σε άνεση και πολυτέλεια, αλλά όχι σε επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τον δημόσιο φορέα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ιδρύομενες στην Ελλάδα ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, διαθέτουν προγράμματα κάλυψης εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, στοχεύοντας όχι να αναπληρώσουν το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, απλά να συμπληρώσουν τα επιπλέον τα οποία κάποιοι άνθρωποι επιζητούν, κυρίως όπως είπα πριν, στο τομέα της άνεσης και της πολυτέλειας. Έτσι θα έπρεπε και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς εδώ πέρα τα πράγματα έχουν λίγο αντιστραφεί, τουλάχιστον μέχρι την πρόσφατη εμπειρία πριν τον κορονοϊό. Στην πραγματικότητα, όποιος ήθελε να τη χάνει όχι πολυτελούς ή ιδιαίτερης περίθαλψης, αλλά αξιοπρεπούς περίθαλψης, θα έπρεπε να απευθυνθεί στον ιδιωτικό φορέα. Και θα έπρεπε να απευθυνθεί στον ιδιωτικό φορέα είτε πληρώνοντας από μόνος του, είτε μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου που του κάλυπτε τα έξοδα. Ο συμπληρωματικός ρόλος και το πολύ σοβαρό έργο που έχουν παράσχει οι ασφαλιστικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια στους Έλληνες πολίτες που τους έχουν επιλέξει για την κάλυψή τους, δυστυχώς δεν είχαν αναγνωριστεί στην έκταση που θα έπρεπε. Θα έπρεπε οι ασφαλιστικές εταιρείες με το κράτος να είναι δίπλα και να συνεργάζονται. Προσπάθειες έχουν γίνει πολλές.
ξεκίνησε και μια προσπάθεια το 2009 μέσω της κάλυψης σε κάποιες πτέρυγες, σε κάποια νοσοκομεία με καλύτερους όρους, αλλά δεν προχώρησαν. Πάντως, ο ιδιωτικός ασφαλιστικός χώρος θέλει τις συνέργειες με το δημόσιο φορέα προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο παρεχόμενο έργο στους Έλληνες πολίτες. Πρέπει όμως να υπάρξει μια τάξη. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν και να μην περιμένουμε να μας τα επιβάλλουν. DRGs, δηλαδή Diagnostic Related Diagnosis, εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Σημαίνει αυτό ότι εξ αρχής, ανάλογα με την αιτία νοσηλείας, το χώρο νοσηλείας και τις απαραίτητες πόρους που πρέπει να διατεθούν για τη συγκεκριμένη νοσηλεία, προκύπτει το κόστος. Δεν είναι το κόστος τυχαία μεταβλητή, η οποία εξαρτάται από τη διάθεση του εκάστοτε διαχειριστή αυτού του κόστος, κυρίως ιδιωτικού φορέα. Θα πρέπει να υπάρξουν τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία στα περισσότερα κράτη του κόσμου υπάρχουν. Που σημαίνει τι? Να υπάρχει μια αξιολόγηση της περαιτέρω κίνησης. Βλέπουμε το σύμπτωμα, κάνουμε την πρώτη εξέταση, ανάλογα με τα αποτελέσματά της, προχωράμε στην επόμενη, στην άλλη και στην άλλη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ίσως είναι από τις λίγες χώρες του κόσμου που δεν έχουν μια τέτοια διαδικασία που να ακολουθεί το ένα βήμα το άλλο. Αποτέλεσμα είναι να επιλέγονται εξ αρχής ακριβότερες εξετάσεις και αυτό να δημιουργεί περίσσιο κόστος που δεν παράγει πραγματικά αποτελέσματα. Θα μπορεί να υπάρχει και μια αξιολόγηση των νοσοκομείων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών. Μια αξιολόγηση για το επίπεδό τους, όπως είναι στα ξενοδοχεία, ας πούμε. 5 αστέρων, 4, 3, 2 και 1. Και ακόμα περισσότερο των κλινικών μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί ένα νοσοκομείο μπορεί να έχει μια καρδιολογική κλινική άριστη, αλλά η ορθοπαιδική της να μην είναι το ίδιο καλή όπως ενός άλλου νοσοκομείου. Αυτό θα βοηθούσε τις επιλογές των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά την νοσοκομειακή τους περίθαλψη. Και επειδή το έργο το οποίο παράγεται είναι πολύ σοβαρό και πολύ σπουδαίο και είναι κρίμα ο Έλληνας πολίτης από την τσέπη του και από το υστέρημά του τις περισσότερες φορές να καλύπτει το κομμάτι εκείνο που ο ιδιωτικός φορέας, η ιδιωτική δαπάνη καλύπτει, θα πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα στις ασφαλιστικές εταιρείες και στον κόσμο όσον αφορά τα ασφαλιστήρια υγείας. Αυτή τη στιγμή η φορολογία είναι 15%. Άρα από ό,τι πληρώνει ο κάθε άνθρωπος που θα πάρει ένα ατομικό ασφαλιστήριο υγείας, το 15% είναι φόρος ασφαλίστρων. Και επίσης, αυτή τη στιγμή οι παροχές υπηρεσιών των ιδιωτικών νοσοκομείων έχουν φόρο 24%. Στην εστίαση κατεβήκαμε στο 13%. Μήπως εδώ που τα πράγματα είναι και έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή και υγεία, πρέπει να το δούμε και αυτό με λίγο διαφορετικό μάτι, να δούμε και εδώ πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μήπως τα έξοδα τα οποία κάποιος κάνει για να καλύψει καλύτερα την υγεία του και συνδέεται και με το συνταξιοδοτικό που συζητούσαμε πριν, θα πρέπει να αναγνωρίζονται σαν έξοδα και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά του. Και όχι η δαπάνη που θα πληρώσει μόνος του στο νοσοκομείο να αναγνωρίζεται σαν έξοδο στη φορολογική δήλωση. Όλες αυτές είναι ενέργειες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της κάλυψης μέσω ατομικών ασφαλιστηρίων προγραμμάτων τους πολίτες, επιτυχάνοντας πολλαπλά ωφέλη και στο δημόσιο χώρο. Διότι πολύ μεγάλο μέρος του κόστους δεν θα το επιβαρυνθεί το δημόσιο αφού θα κατευθυνθούν στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θα ελαφρώσει έτσι την πίεση στα δημόσια νοσοκομεία να παρέχουν και να παράγουν καλύτερο έργο. Υπάρχουν πράγματα πολλά που μπορούν να γίνουν, αλλά εκείνο το οποίο πηγαίνω στην αρχή, που πρέπει σίγουρα να γίνει, να μπει μια τάξη. Η τάξη είναι που θα αναδείξει και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες. Από τον Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή της ΕΝΕΝ θα περάσω στον Χριστόφορο Σαρδελή και πάλι της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ζητάμε όμως την δική σας συμμετοχή, τη δική σας συνδρομή, διότι αμέσως μετά τις τοποθετήσεις αυτή που έρχεται του κυρίου Σαρδελή και την επόμενη του κυρίου Νεκτάριου θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε τα ερωτήματά σας. delphiforum.gr, μπορείτε να υποβάλλετε εκεί τα ερωτήματά σας. Κύριε Σαρδελή, θεωρείστε ένας από τους ανθρώπους στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτιστοποίηση, θα έλεγα, του χρήματος που φεύγει από το Δημόσιο Ταμείο. Εδώ, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική για το μέλλον? Θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αένα ή cost-cutting? Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Κοιτάξτε, ο κλάδος υγείας είναι
παρουσιάζει την ίδια παθογένεια που είπε και ο κύριος Νεκτάριος με το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή περίπου το 45% της δημόσιας δαπάνης, έτσι, είναι το 55% πηγαίνει από τους οργανισμούς ασφάλισης, το νεοποιεί σήμερα το ΕΦΚΑ, και το 45% είναι από το κράτος. Άρα δεν έχουμε ένα αμυγός ασφαλιστικό σύστημα όπου πληρώνεις εισφορές για να πάρεις κάτι πίσω. Είναι ένα μπέρδεμα, ένα συνοθήλευμα ανάμεσα με αυτό που λέω προνοιακό και ασφαλιστικό. Εμείς οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν μιλάμε για ασφαλιστικά προϊόντα, θεωρούμε ότι δεν έχουν προνοιακό μέρος μέσα. Πληρώνεις, καλύπτουμε τους κινδύνους, υπολογίζουμε τα πιθανά κόστη στο μέλλον και ανάλογα, ας πούμε, αυτό είναι το ασφάλιστρό σου για να σου καλύψουμε τις οποιασδήποτε ζημιές τις οποίες αγοράσει. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Αφήνουμε ένα μέρος να υπάρχει μια τρύπα, την οποία κάθε χρόνο κοιτάμε πώς θα τη βουλώσουμε. Τη βουλώνουμε λίγο από εδώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα ανεπτυγμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτή την άσκηση. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο πράγματα. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες απάνω στο θέμα της υγείας των νοσοκομείων, μία εκ των οποίων την έχει κάνει ο κύριος Νεκτάριος μαζί μας, την οποία βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά είναι και της διανέωσης, είναι και του ΣΕΒ, είναι και πολλών άλλων, ας πούμε, τα οποία έχουμε διαβάσει τόσα χρόνια. Μας λείπουν πάλι τα απλά, τα πρώτα βήματα, οι βάσεις. Η τραγωδία στο σύστημά μας, στο σύστημα υγείας, είναι ότι ενώ έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, διεθνώς αναγνωρισμένους. Εγώ έχω ζήσει και στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σας πω ότι οι Έλληνες γιατροί, σαν άτομα, σαν μονάδες, είναι εξαιρετικοί, παγκοσμίου εμβέλειας. Δυστυχώς δεν έχουμε σύστημα υγείας. Τον κύριο Τσόδρα τον ανακαλύψαμε τώρα και τον χρησιμοποιούμε και ως βιτρίνα για να συγκαλύψουμε και λίγο πολύ όλες τις ατέλειες ενός συστήματος το οποίο ήταν προβληματικό επί δεκαετίες. Και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια αναπτύχθηκαν κυρίως λόγω της αποτυχίας του ΕΣΥ. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Υπήρχε μια δυσφορία και ο κόσμος θέλει να βρει κάπου διέξοδο. Και εδώ το κράτος αποθαρρύνει τον κόσμο να αγοράσει ασφαλιστήρια. Η αναλογία που είπε ο κ. Κουλιουμτζής, 90-10, δηλαδή το 90% το πληρώνεις από την τσέπη σου όταν πηγαίνεις σε γιατρούς έξω και το 10% είναι από ιδιωτική ασφάλιση, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες είναι το ακριβώς αντίστροφο. Το 90% το πληρώνουν ασφαλιστικές εταιρείες και το 10%, αν είναι κάτι συμπληρωματικά, θα πάει από την τσέπη του καθενός. Δηλαδή, βλέπουμε ένα σύστημα να μην λειτουργεί, να υπολειτουργεί και παρόλα αυτά δεν κάνουμε κάτι δραστικό και γι' αυτό. Όπως δεν κάναμε και για το συνταξιοδοτικό. Είναι τραγωδία το να έχεις εξαιρετικούς γιατρούς, καλούς νοσηλευτές, όλα αυτά τα πράγματα και να μην έχεις εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και πώς χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται αυτοί οι πόροι, κυρίως οι ανθρώπινοι. Μιλάμε για να γίνει ιατρικός τουρισμός. Πώς θα τον αναπτύξεις? Πώς θα τον αναπτύξεις? Γιατρούς έχουμε. Οι Έλληνες γιατροί είναι παγκοσμίου φήμης και το λέω αυτό το πράγμα. Εγώ έφυγα από τη ζούσα στη Σουηδία και έφυγα το 1996. Στην Στοκόλμη εκείνα τα χρόνια ήταν 5 Έλληνες γιατροί. Ήμασταν και φίλοι, κάναμε και παρέα. 5. Εκ των οποίων οι 2 ήταν παλιοί αυτοί που είχαν φύγει μετά τον εμφύλιο. Οι 3 υπόλοιποι ήταν αυτοί που προβόταν να πάρουν ειδικότητες και καθόταν κάποια χρόνια και δουλεύαν στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή έχει 1.700. Μου λένε οι κόρες μου που ζουν εκεί πέρα ότι όλοι θέλουν να πάνε να δουν τους Έλληνες γιατρούς. Γιατί και είναι και πολύ. Ναι, περιζήτητη. Είναι σε όλη τη Σουηδία, σε όλα τα επαρχιακά, κυρίως την πρωτοβάθμια υγεία. Παντού υπάρχουν αυτοί οι γιατροί. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει φήμη για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ότι την αποκτήσαμε τώρα με την επιτυχή διαχείριση του κορονοϊού. Φοβάμαι όμως ότι η έγκλη που προσέδωσε η διαχείριση του κορονοϊού, που ήταν όντως επιτυχημένη, θα συγκαλύψει όλες τις ατέλειες που ξέρουμε και γνωρίζουμε όλων αυτών των δεκαετιών και θα μιλάμε για την υπεροχή του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο νυφάλιοι, να αφήσουμε αυτές τις εξάρσεις και να δούμε τα βαθύτερα και πραγματικά προβλήματα.
μία από όλες αυτές τις μελέτες που ήδη υπάρχουν, είναι διαθέσιμες, να διαβάσει κάποιος, καταλαβαίνετε εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Και από αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Σαρδελή, επανέρχομαι στον πρόεδρο του Τμήματος Σταλιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριο. Κύριε καθηγητά, πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να μετράμε ξανά, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο το δημόσιο χρήμα. Ναι, βέβαια, πρέπει να ξεκινήσουμε τα βασικά πάλι. Το παράδοξο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ότι έχουμε αναλογικά τους περισσότερους γιατρούς σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Έχουμε πλήρη επάρκεια νοσοκομείων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Έχουμε ένα πυκνότατο δίκτυο πρωτοβάθμιων μονάδων που θα το ζήλευαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε εξοπλισμούς αναλογικά πολύ περισσότερους από ό,τι έχουν οι άλλες, εξοπλισμούς ιατρικούς ενώ στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι ατάκτως ερημένα και όπως είπε και ο Χριστόφορος ο Σαρδελής, και καταλήγουν στα εξής δύο συμπεράσματα, τα οποία είναι καταλυτικά. Το πρώτο είναι ότι με βάση το ευρωβαρόμετρο και όχι τις εκτιμήσεις τρίτων ή αφαιρέγγιων εκτιμητών, με βάση το ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες χρήστες του συστήματος υγείας είναι πλέον δυσαρεστημένοι στην Ευρώπη, με ποσοστό 90%. Το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν τα 6 δισεκατομμύρια από τα συνολικά 15 από την τσέπη τους. Το 40% των συνολικών δαπανών υγείας πληρώνονται από την τσέπη των Ελλήνων πολιτών, που είναι το υψηλότερο ποσοστό σε όλο τον κόσμο, τον ανεπτυγμένο, όπου το μέσο επίπεδο είναι 10%. Τι μπορεί να γίνει εδώ μέσα στα αυτά τα πλαίσια του χρόνου που έχουμε? Καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά γιατί προκύπτουν, διότι προσέξαμε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης τη δημιουργία, το χτίσιμο νοσοκομείων, την αγορά εξοπλισμών κλπ. Και δεν προσέξαμε τα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ότι δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουμε και που και στο σύστημα υγείας έχουν ολοκληρωθεί από τη δεκαετία του 90 παντού πλην ημών. Εμείς έχουμε προτείνει τα εξής τρία μέτρα. Το πρώτο είναι το Υπουργείο Υγείας να σταματήσει να δικεί τα νοσοκομεία και να περιοριστεί σε έναν επιτελικό ρόλο σχεδιασμού του τομέα υγείας και παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης, την πιστοποίηση των γιατρών και των μονάδων υγείας, είναι αυτά που λέει ο κύριος Κουγιουμτζής, να πιστοποιηθούν όλα τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και μάλιστα σε τακτική, τριετή βάση. Το δεύτερη παρέμβαση είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη εταιρεία holding, η οποία θα αποκτήσει όλα τα δημόσια νοσοκομεία και θα είναι βέβαια δημόσια εταιρεία, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αλλά τα 128 νοσοκομεία, τα οποία πρέπει να γίνουν 80 προοπτικά, θα είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και θα κρέμονται κάτω από τη holding. Θα είναι θυγατρικές της holding εταιρείας. Και αυτή θα δικεί τα νοσοκομεία και όχι το Υπουργείο, όπως αρέσει στους πολιτικούς να κάνουν τα τελευταία 30-40 χρόνια με τα αποτελέσματα που είπα προηγουμένως. Και το τρίτο είναι να δημιουργηθεί ένα σχήμα σύμπραξης του ΕΟΠΗ με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, ούτως ώστε αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους να μετατραπεί σε ασφαλιστικό προϊόν, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί κατ' ελάχιστον ένας κύκλος εργασιών 1,5 με 2 δισεκατομμύρια που θα επιστρέψει στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο μεγαλύτερο μέρος, επαναλαμβάνω. Εάν συμβεί αυτό, μπορούν να διπλασιαστούν οι αμοιβές και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Ήταν να παρουσιαστεί πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας. Νομίζω ότι έχει παραδοθεί στην κυβέρνηση και νομίζω ότι τώρα, μέσα σε όλες τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα και ο τομέας υγείας για να φτιάξουμε, χωρίς καινούργια χρηματοδότηση, να φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Είναι το τέλος της πρώτης ημέρας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστόφορο Σαρδελή, τον πρόεδρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, τον Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή, Γενικό Διευθυντή της ΕΝΕΝ Ελλάς,
και τον Μιλτιάδη Νεκτάριο, πρόεδρο του Τμήματος Σταλιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και κυρίως όλους εσάς που συμμετείχατε βλέποντας τις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Είναι η πρώτη μέρα η οποία ολοκληρώνεται. Ακόμη τρεις μέρες εργασιών με πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους εσάς που διαδικτυακά μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Delphi Economic Forum.